και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Απόψε καλωσορίζουμε στο Υπουργείο Υγείας τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος θα εξειδικεύσει τα μέτρα για το δεύτερο στάδιο λειτουργίας των καταστημάτων από την προσεχή Δευτέρα 11 Μαΐου. Πριν ξεκινήσει η ενημέρωση, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας θα εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας για την εξέλιξη της νόσου COVID-19 στη χώρα. Προφανώς θα πραγματοποιούνται έκτακτες ή και καθημερινές ενημερώσεις, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τέλος, σχετικά με αυτό το Σαββατοκύριακο, θα γίνει κανονικά ενημέρωση την Κυριακή 10 Μαΐου, ενώ αύριο Σάββατο 9 Μαΐου θα εκδοθεί γραπτή ανακοίνωση. Το λόγο έχει πριν τον κύριο καθηγητή, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας τους οικείους του Δημήτρη Κρεμαστινού. Ο καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός, εκτός από σπουδαίος επιστήμονας, με πρωτοποριακό για την εποχή του έργο και πολιτικός, άφησε το αποτύπωμά του και στον χώρο της υγείας, υπηρετώντας με πίστη και με υπευθυνότητα το Υπουργείο Υγείας και αφήνοντας το αποτύπωμά του σε σημαντικά έργα στον χώρο της υγείας, όπως είναι η λειτουργία των καρδιολογικών κλινικών στη χώρα. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα περισσότερα από 3.950.000 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, περισσότερα από 1.486.000, λίγο λιγότερο από το 40%. Περισσότεροι πλέον από 1.359.000 είναι ανθρώπους μας, ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Παγκόσμια έχουν καταγραφεί 271.796 θάνατοι. Σήμερα ανακοινώνουμε 13 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, 6 εκ των οποίων αφορούν χώρους με συναθρήσεις κρουσμάτων. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.691, εκ των οποίων το 55,5% αφορά άντρες. 603 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, και 1.349 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 94.291 κλινικά δείγματα. 32 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. 9, το 28% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 97% έχει υποκείμενο νόσημα ή έχουν ηλικία 70 ετών και άνω. 85 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 150 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 40, το 26,7% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 93,3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Στους σημερινούς θανάτους περιλαμβάνεται, όπως ακούσατε και όπως έγινε γνωστό, ο Δημήτρης Κρεμαστινός, ένας διαπρεπής επιστήμονας, ένας ακούραστος δάσκαλος, ένας αξιοπρεπής πολιτικός, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως Υπουργός Υγείας, αναβαθμίζοντας τις κινητές μονάδες και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΚΑΒ ως προς τις αεροδιακομιδές. Εκ μέρους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και του Υπουργείου Υγείας, ενώνουμε τα συλληπιτήριά μας μαζί με αυτά που ακούσατε από τον Υφυπουργό και θέλουμε να συλληπιθούμε την οικογένεια και τους οικείους του. Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα εγρήγορσης και ενημέρωσης για τη θαλασσεμία, τη μεσογειακή ανεμία. Ένα από τα κύρια μελήματα είναι και η θωράκιση των θαλασσεμικών από την πανδημία και η εξασφάλιση επάρκειας αίματος. Όπως με ενημέρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας, πολλοί από αυτούς τους ασθενείς παρουσιάζουν συνοσηρότητες, όπως πληνεκτομή, καρδιακή σιδήρωση, καρδιακή δυσλειτουργία,
προβλήματα στο σηκώτη και στα νεφρά και πολλαπλά ενδοκρινολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου και του διαβήτη. Ως εκ τούτου θεωρούνται αυξημένου κινδύνου για νόσηση από τον ιό. Γίνονται διεθνείς προσπάθειες καταγραφής των περιστατικών στην Ευρώπη και μια αντίστοιχη προσπάθεια έχει οργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων, που στην Ελλάδα συντονίζεται από ειδικά κέντρα εμπειρογνωμοσύνης στα Γενικά Νοσοκομεία Λαϊκό και Παίδων Αγία Σοφία. Αρκετές φορές σας έχω αναφέρει για τις αβεβαιότητες κάποιων από τα τεστ αντισωμάτων, ιδιαίτερα όταν ένας ιός δεν έχει προσβάλει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Για παράδειγμα, αν σε ένα πληθυσμό 1.000 ατόμων έχει νοσήσει το 5%, δηλαδή 50 άνθρωποι, και ένα τεστ αντισωμάτων έχει ευαισθησία 98%, δηλαδή ανιχνεύει το 98% των ασθενών με αντισώματα, και η ειδικότητα 98%, δηλαδή ανιχνεύει ως αρνητικούς το 98% των ανθρώπων που δεν έχουν αντισώματα, αυτό σημαίνει πως αν κάναμε αυτό το τεστ και στους 1.000, θα βρίσκαμε περίπου 68 θετικούς. Σε αυτούς τους 68 θετικούς, οι 19, δηλαδή το 28%, θα νόμιζαν πως είχαν περάσει τον ιό και δεν θα τον είχαν περάσει. Όσο αυξάνει το ποσοστό αυτών που νοσούν, τόσο αυξάνει και η επιτυχία ενός τέτοιου τεστ να ανακαλύψει αυτούς που πέρασαν την νόσο. Αν είχαν νοσήσει 10% των ανθρώπων στον ίδιο πληθυσμό των 1.000, με το ίδιο τεστ θα βρίσκαμε θετικούς 116, εκ των οποίων οι 18, το 16%, θα νόμιζαν πως είχαν περάσει τον ιό και δεν θα τον είχαν περάσει. Πολύ λιγότεροι δηλαδή. Αυτός είναι και ο λόγος που μελέτες αντισωμάτων θα χρησιμοποιηθούν για επιδημιολογικούς σκοπούς προς το παρόν στη χώρα μας. Όμως πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον και να παρακολουθούμε τις επιστημονικές εξελίξεις. Μια τέτοια αισιόδοξη εξέλιξη στην πάλη έναντι του ιού και στη δημιουργία τέτοιων πολύ καλών τεχνικών ανακοινώθηκε αυτή τη βδομάδα. Σχεδόν σε όλους όσους πέρασαν την ασθένεια, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη σοβαρότητα της ασθένειας, ανιχνεύθηκαν ειδικά αντισώματα έναντι του ιού. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία μπορεί να σημάνει μια νέα εποχή για τον έλεγχο των αντισωμάτων και η οποία βασίζεται σε μια τεχνική που αναπτύχθηκε σε ένα πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, η πιθανότητα να έχουμε ψεύτικα θετικά είναι μικρότερη του 1%. Η τεχνική ελέγχθηκε σε περισσότερα από 1.300 άτομα που είχαν περάσει οι περισσότεροι την ήπια μορφή της νόσου. Διαπίστωσε παρουσία αντισωμάτων, όπως σας είπα, ανεξάρτητα αν κάποιος πέρασε ελαφρά την νόσο ή όχι. Το 92% των ανθρώπων που εξετάστηκαν 21 μέρες μετά την προσβολή από τον ιό είχαν θετικά αντισώματα. Η ίδια επιστημονική ομάδα έχει συνδέσει την παρουσία αυτών των αντισωμάτων με τη δυνατότητα του ανθρωπίνου σώματος να εξουδετερώνει τον ιό. Αυτή η σημαντική εργασία θα δημοσιευτεί σε ένα από τα πιο έγκριτα περιοδικά του κόσμου, το Nature Medicine. Άρα, ναι, φαίνεται η απάντηση ότι στο άμεσο μέλλον, και περιμένουμε να τεκμηριωθεί, άνθρωποι με θετικά αντισώματα θα έχουν κάποια μορφή ανοσίας έναντι του τρέχοντος τελέχους του ιού. Το ερώτημα που πρέπει να μελετηθεί και θα πρέπει υπομονετικά να περιμένουμε να απαντηθεί επιστημονικά είναι για πόσο καιρό θα κρατά αυτή η ανοσία. Ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή είναι να παρακολουθούμε όλους αυτούς που έχουν περάσει την νόσο προοπτικά, στο διάστημα των επόμενων 6-12 μηνών και να βλέπουμε τι κάνουν τα αντισώματά τους. Ήδη πολλές επιστημονικές ομάδες θα παρακολουθήσουν διαχρονικά ασθενείς και θα μελετήσουν αυτά τα φαινόμενα ταυτόχρονα σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου. Ίσως διαβάσατε ή ακούσατε τις δηλώσεις από το γνωστό σε όλους Robert Koch Institute, ένα από τα Ινστιτούτα Δημόσιας Υγείας της Ευρώπης, που έχει την έδρα του στη Γερμανία, για ένα πιθανό δεύτερο κύμα του ιού αυτό το καλοκαίρι. Εγώ λέω πως μακάρι το καλοκαίρι να έχει θετικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία του ιού. Η επίδραση του καλοκαιριού στον ιό πιθανολογείται πως από μόνη της δεν θα είναι αρκετή για τη μηδένιση των μεταδόσεων του ιού. Δεν θέλω όμως να μιλάω με πιθανότητες. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Απλά όλα αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από τη συμπεριφορά μας και η πορεία της επιδημίας στη χώρα μας θα εξαρτηθεί από την εθελούσια συμμόρφωση με βασικούς κανόνες υγιεινής στην καθημέρα πράξη. Αυτούς που ήδη οι περισσότεροι από εμάς, και εύχομαι να είναι όλοι, εφαρμόζουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καρταλιάς. Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσω την ενημέρωση, θα ήθελα και εγώ εκ μέρους της οικογένειας της πολιτικής προστασίας να εκφράσω τα θερμά μας συλληπιτήρια
στην οικογένεια ενός σπουδαίου καθηγητή, σπουδαίου επιστήμονα, πολιτικού, ενεργού πολίτη, του Δημήτρη Κρεμαστινού, που έφυγε σήμερα από κοντά μας. Ξεκινώντας την ενημέρωση, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι τα πρώτα 24 ώρα της δεύτερης φάσης δείχνουν ότι η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται συντριπτικά την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Κατανοεί ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διαφυλάξουμε όσα έχουμε πετύχει και να προχωρήσουμε με σιγουριά στα επόμενα βήματα. Η ελληνική κοινωνία επιδεικνύει αξιέπαινη υπευθυνότητα και αντιμετωπίζει την πρωτόγνωρη συγκυρία με μοναδική σοβαρότητα, επιτυχάνοντας ένα καλό αποτέλεσμα που έχει κάνει τη χώρα μας θετικό παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι χρέος όλων μας να το προστατεύσουμε, γιατί είναι προτιμότερο να προχωρήσουμε αργά από το να αναγκαστούμε να γυρίσουμε πίσω. Και ένα από τα πράγματα που μπορούν να μας γυρίσουν πίσω είναι και η προσπάθεια ελάχιστον να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Χθες εντοπίστηκαν 2 καφέ μπαρ στην Αθήνα, τα οποία λειτουργούσαν παράνομα, έχοντας αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα, και στις 2 περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες συνελήφθησαν με τις διαδικασίες του αυτοφόρου και στις επιχειρήσεις επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 5.000 ευρώ. Θέλω να επισημάνω ότι παρόμοια φαινόμενα θέτουν σε κίνδυνο την προσπάθεια όλων μας και αποτελούν πρόκληση για τους υπόλοιπους συνετούς ιδιοκτήτες καταστημάτων που, αντιλαμβανόμενοι το διακύβευμα, τηρούν ευλαβικά τους κανόνες παρά την οικονομική πίεση που αισθάνονται. Συνολικά, τις τελευταίες 4 ημέρες έχουν διαπιστωθεί 18 παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία επιχειρήσεων και έχουν πραγματοποιηθεί 19 συλλήψεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Με δεδομένο ότι τις τελευταίες 4 ημέρες έχουν διαπιστωθεί 414 παραβάσεις που αφορούν μη προβλεπόμενες μετακινήσεις, θα ήθελα να επαναλάβω και σήμερα ότι η κίνηση μεταξύ νομών στην ηπειρωτική Ελλάδα επιτρέπεται για πολύ συγκεκριμένους λόγους: για τροφοδοσία, για λόγους υγείας και για επαγγελματική απασχόληση. Αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε πλήρως την ανάγκη των συμπολιτών μας να μετακινηθούν εκτός νομού κατοικίας για μια πληθώρα λόγων. Τους καλούμε όμως να κάνουν υπομονή μέχρι τις 18 Μαΐου. Οπότε και αν όλα πάνε καλά, θα είναι δυνατή η μετακίνησή τους χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς και σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα με την Τρίτη Λυκείου, χθες παρουσιάσαμε τα μέτρα και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την προστασία της σχολικής κοινότητας. Θα ήθελα συμπληρωματικά να σας ενημερώσω ότι αναλυτικές οδηγίες έχουν αποσταλεί από τον ΕΟΔΗ για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος σε εκπαιδευτική μονάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια ορίστηκε Επιστημονική Επιτροπή για το σχεδιασμό νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής αναλαμβάνει καθηγήτρια πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, κυρία Αναστασία Κοτανίδου. Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η εισήγηση προς το Υπουργείο Υγείας για την αύξηση των κλινών ΜΕΔ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με γνώμονα τη λειτουργικότερη δυνατή χωροθέτηση σε υπάρχουσες ή και σε νέες κτηριακές νοσοκομειακές δομές. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει την άμεση ενσωμάτωσή τους στο ήδη υπάρχον σύστημα παροχής φροντίδας και αξιοποίησης κλινών ΜΕΘ. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η διαμόρφωση της νέας μας καθημερινότητας είναι μια σταδιακή διαδικασία. Ίσως μας φαντάζει αργή, με δεδομένη την κόπωση των τελευταίων εβδομάδων, είναι όμως απαραίτητο να λειτουργήσουμε με σύνεση, με πειθαρχία, σταθμίζοντας και αξιολογώντας το κάθε μας βήμα. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει πολλά. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ανυπομονησία μας, τη βιασύνη μας να τα θέσουν σε κίνδυνο. Παραμένουμε πειθαρχημένοι, παραμένουμε υπεύθυνοι, γιατί κανένας μας δεν θέλει να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν εχθές. Μένουμε ασφαλείς, βγαίνουμε νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο είχε ο κύριος Παπαθανάσης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσω και εγώ να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του καθηγητή κ. Κρεμαστινού. Κυρίες και κύριοι, σας γνωρίζουμε τις δραστηριότητες των οικονομικών φορέων που επανακοινούν τη Δευτέρα 11 Μαΐου και τους κανόνες λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, από τα φυσικά τους καταστήματα επανακοινούν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με τα εξής αντικείμενα: εξοπλισμού ήχου και εικόνας, κλωστοϊφαντρικών προϊόντων, σιδηρικών χρωμάτων και τζαμιών, χαλιών, κυλιμιών και επενδύσεων ανταπέδου και τείχου, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, εγγραφών μουσικής και εικόνας, παιχνιδιών κάθε είδους, ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, καλλιντικών και ειδών καλοπισμού, ρολογιών και κοσμημάτων, καινούριων ειδών και μεταχειρισμένων ειδών. Επίσης, επανεκκινούν τη λειτουργία τους από τα φυσικά τους καταστήματα οι εξής επιχειρήσεις:
ενοικίασης και εκμίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, ενοικίασης βιντεοκασετών και δισκών, ενοικίασης και εκμίσθωσης άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης και καθώς επίσης και τα καταστήματα που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας κατάστημα εντός καταστήματος Shop in the Shop. Την ίδια ημερομηνία επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων καθώς και άλλων ειδών. Τέλος, επαναλειτουργούν οι σχολές ερασιτεχνών οδηγών, οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα σε φυσικά καταστήματα, καθώς και οι υπηρεσίες διατολογίας. Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρονται όλοι οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας, δηλαδή οι CAD, που αντιστοιχούν στις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν. Επομένως, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, στο δεύτερο στάδιο δηλαδή της επανεκκίνησης οικονομίας, επανέρχονται στην εργασία τους 155.962 εργαζόμενοι, δηλαδή το 22,5% των εργαζομένων που ετέθηκαν σε αναστολή λόγω μη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Επίσης, επαναλειτουργούν 66.010 επιχειρήσεις, δηλαδή το 25% των επιχειρήσεων των οποίων ανεστάλλει η λειτουργία τους. Όλοι οι οικονομικοί φορείς επαναλειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας που έχουν ως εξής. Για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων, εργαζόμενοι και πελάτες, εντός του κυρίου χώρου υπολογίζεται ως εξής. Για τα καταστήματα επιφάνειας, κυρίως χώρου, έως 20 τετραγωνικά μέτρα, 4 άτομα. Από 20 ως 100 τετραγωνικά μέτρα, 4 άτομα συν 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων, 12 άτομα συν 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, σε περίπτωση που το ευαδόν του καταστήματος υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα και αναπτύσσεται σε περισσότερα του ενός επιπέδου, ισχύει και το κριτήριο επιπέδων, δηλαδή επιτρέπεται έως 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα ανά όροφο. Η ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων ορίζεται η 11η μεσημβρίας, εξαιρουμένων των καταστημάτων πώλησης χρωμάτων και λοιπών βιομηχανικών ειδών που επιτρέπεται η λειτουργία τους από τις 7η μεσημβρίας. Ισχύει υποχρεωτική απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ ατόμων, υφίσταται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό και τους πελάτες και συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων, σε περίπτωση ανάγκης χρήσης των ανελκυστήρων. Το επιτρεπόμενο όριο πληρότητας είναι το 40%. Αν υπάρχουν κυλιόμενες κλίμακες, επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα μόνο σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και για την τροφοδοσία του καταστήματος. Για τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Ως προς τον κανόνα των επιτρεπόμενων ατόμων εντός του κυρίου χώρου, του καταστήματος, ισχύουν οι ίδιοι όροι με το λιανικό εμπόριο. Επιτρέπεται η λειτουργία τους μόνο χωρίς καθήμενους πελάτες και υφίσταται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό και τους πελάτες. Για τις σχολές οδηγών, επιτρέπεται η παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού με την υποχρέωση τήρησης καταλόγου πελατών που θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. Και επίσης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο. Τέλος, για τις επιχειρήσεις βιομηχανικών ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές ισχύουν τα εξής. Ελάχιστη απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων των πολιτών. Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής σε λαϊκές αγορές έως το 50% των αρχικά συμμετεχόντων. Δυνατότητα συμμετοχής με το ίδιο ποσοστό του 50% στις παράλληλες λαϊκές αγορές που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή του συνωστισμού. Και ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτονόητη η ιδιαίτερη σημασία της υγιεινής των χεριών. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας παραμένουν τα ίδια όπως ανακοινώθηκαν στο προηγούμενο στάδιο επανεκκίνησης αυτό της 4ης Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, προσέξαμε. Σταθήκαμε όλοι μαζί ενωμένοι. Γι' αυτό και επιστρέψαμε με πολύ προσεκτικά και καλά μελετημένα βήματα στην επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Συνολικά στα δύο στάδια επανεκκίνησης, δηλαδή αυτό της 4ης Μαΐου και στο προσεχές της Δευτέρας 11ης Μαΐου, θα έχουν επανέλθει στην εργασία τους 225.000 εργαζόμενοι, δηλαδή το 33% των εργαζομένων που ανεστάλλει η εργασία τους λόγω μη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Επίσης, θα έχουν επαναλειτουργήσει 93.000 επιχειρήσεις, δηλαδή το 35% των επιχειρήσεων, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή. Στις 4 Μαΐου, ανοίξαμε την πόρτα της ευθύνης και βγήκαμε.
και τώρα ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε βηματισμό. Ο δρόμος είναι ανηφορικός, αλλά η δύναμή μας μεγάλη και πεισματώδης. Κάθε μέρα κερδίζουμε και μια μάχη. Και όσο πειθαρχούμε, όσο τηρούμε πιστά τις οδηγίες, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσει η οικονομία μας να επιταχύνει ξανά. Το έχουμε πετύχει ως τώρα, ας το συνεχίσουμε, βάζοντας πάντα το εγώ πίσω και το εμείς μπροστά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Χαραλαμπάκου από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Κύριε καθηγητά, λόγω της εποχής έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι αλλεργίες. Κάποια από τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά του κορονοϊού. Τι θα μπορούσαμε να πούμε στον κόσμο για να τον καθησυχάσουμε? Είναι σημαντικό θέμα. Αφορά την εμφάνιση των αλλεργιών αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα μιας κατάστασης που ονομάζεται αλλεργική ρινίτιδα. Και μπορεί να έχει κάποια παρόμοια συμπτώματα, δεν μοιάζουν όλα, κάποια μοιάζουν, κάποια δεν μοιάζουν. Και φυσικά κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς, είναι αρκετό το ποσοστό, που υπολογίζεται περίπου νομίζω γύρω στο 20% στην πατρίδα μας, των ασθενών που έχουν αυτές τις αλλεργίες τις εποχικές, έχουν και άσθημα και για το οποίο μπορεί να παίρνουν φάρμακα και να παίρνουν και να έχουν μια συχνή ιατρική παρακολούθηση. Το σημαντικό λοιπόν είναι πρώτον να ξέρουν τα συμπτώματα και πώς διαφοροποιούνται αυτά από την νόσο. Είναι το χαρακτηριστικό των αλλεργιών, παρά το γεγονός ότι έχουμε και ασυμπτωματικά περιστατικά του κορονοϊού, είναι το φτάρνισμα και τα κόκκινα μάτια. Και ακολουθεί φυσικά και μέσα σε αυτή το πάνελ των συμπτωμάτων της αλλεργίας είναι και να τρέχει η μύτη σου. Άρα αυτό το να τρέχει η μύτη σου, το φτάρνισμα, τα μάτια σου να είναι κόκκινα και να έχει σφαγούρα, αυτά είναι τα τέσσερα σημαντικά σημεία που καθορίζουν κατά κάποιο τρόπο την εμφάνιση μιας αλλεργίας. Και φαίνεται ότι κάποια από αυτά είναι πολύ ειδικά για τις αλλεργίες, όπως το φτάρνισμα και η φαγούρα και τα κόκκινα μάτια. Άρα θέλει λοιπόν μια προσοχή εδώ πέρα στο να διαφοροποιήσει κανείς τα συμπτώματα και αν δεν είναι σίγουρος να ρωτά τον γιατρό του. Γιατί αν χρειαστεί θα πρέπει να ελεγχθεί. Ο πυρετός για παράδειγμα δεν είναι συχνό φαινόμενο και δεν καθορίζει την αλλεργική κατάσταση. Οι μυαλγίες, η κόπωση που καμιά φορά εμφανίζουν τα αλλεργικά άτομα είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο. Δεν είναι το οξύ, αυτή η οξία καταβολή που εμφανίζει ο ιός. Το σίγουρο που πρέπει να κάνουν οι ασθενείς που έχουν αλλεργία και είναι πάρα πολλοί είναι να ακολουθούν προσεκτικά τις συμβουλές του γιατρού τους, να είναι σε παρακολούθηση με τον γιατρό τους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Έχω μιλήσει με επικεφαλής επιστήμονες αλλεργιολόγους για αυτό το θέμα και όλοι μου είπαν ότι πρέπει να συνεχίσουν τα φαρμακά τους, την αγωγή τους, να είναι σε επικοινωνία με τον γιατρό τους και αν χρειαστεί έλεγχος, να σε συνεννόηση με τον γιατρό τους να γίνεται αυτός ο έλεγχος. Είναι μια σημαντική κατάσταση, θα την ξεπεράσουμε και αυτή σιγά σιγά μαζί με την όλη προσπάθεια που κάνουμε για τον κοροναϊό, πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό μας. Η κυρία Λιφεροπούλου από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Κύριε Υφυπουργέ Πολιτικής Προστασίας, αναφερόμενος στα αυτοσχέδια πάρτι, χθες κάνατε λόγο για παραβατικές συμπεριφορές ορισμένων, οι οποίοι αγνοώντας την πραγματικότητα κινδυνεύουν να τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Επειδή φαίνεται ότι τα μέτρα δεν αποδίδουν, εάν πράγματι οι υπαίθριοι συναθροίσεις συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σκέφτεστε να πάρετε περισσότερα ή πιο αυστηρά μέτρα για να αποτρέψετε ενδεχόμενη έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού? Νομίζω η εικόνα μας είναι τελείως διαφορετική σήμερα. Δηλαδή, από την Δευτέρα που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα, μέρα με τη μέρα και με τις απαραίτητες συστάσεις και τους ελέγχους που έχουν γίνει, νομίζω ότι υπάρχει μια ανατροπή του τοπίου σε σχέση με αυτούς τους ελάχιστους που δείξαν μια, αν θέλετε, έτσι, αντικοινωνική συμπεριφορά σε σχέση με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Νομίζω ότι η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Αντιλαμβάνονται όλοι οι Έλληνες, αντιλαμβάνονται και εκείνοι που νιώθουν την ανάγκη να βρεθούν στις πλατείες, να βρεθούν με τους φίλους τους, ότι πρέπει να κρατούν τα μέτρα προστασίας και τις οδηγίες που έχουμε δώσει. Από εκεί και πέρα, από την αρχή της κρίσης, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και όλα τα μέτρα είναι πάνω στο τραπέζι. Όμως, νομίζω ότι συντριπτικά ο ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί τι πρέπει να κάνει, τον τρόπο που πρέπει να το κάνει και τον χρόνο που έχουμε διαβεί μέχρι τώρα. Το βασικότερο δεν είναι ο χρόνος που έχουμε διαβεί, αλλά ο χρόνος που χρειαζόμαστε να βγούμε μέσα από αυτή την κρίση δυνατή, να βγούμε νικητές, να πάρουμε σταδιακά πίσω τις ζωές μας. Νομίζω ότι αυτό
πλέον δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το αντιλαμβάνεται. Οι κάποιοι ελάχιστοι, νομίζω σε αριθμό, νομίζω το θέλοντας και εμείς, μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις συμβουλές, μέσα από τις συστάσεις, μέσα από την ίδια την κοινωνία, παίρνουν το μήνυμα του τι πρέπει να κάνουν και γιατί πρέπει να το κάνουν. Ένα είναι το ζητούμενο, να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ο κ. Καραγιώργος από το ιατρονέ.gr. Κύριε καθηγητά, ερευνητές διενεργούν μελέτες για τη χορήγηση ιντερφερόνης κατά του κορονοϊού. Σε χθεσινή του ανάλυση, ωστόσο, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ. Δημόπουλος επισημαίνει πως η χορήγηση ιντερφερόνης, που είναι στοιχείο της άμυνας του οργανισμού, ενδέχεται να αυξάνει τις θέσεις πρόσδεσης του ιού και άρα την ικανότητά του να προσκολάται στα κύτταρα. Μήπως αυτό σημαίνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση επανεξέτασης της σχέσης του ανοσοποιητικού με τη λίμωξη COVID-19? Είμαστε σε συνεχή εξέταση και επανεξέταση επιστημονικά τέτοιων θεμάτων, για τα οποία βέβαια δεν υπάρχει απόλυτη εξειδίκευση και είναι δύσκολο να κατανοηθούν θέματα. Για το συγκεκριμένο θέμα της ιντερφερόνης, η ιντερφερόνη είναι μια από τις ουσίες του οργανισμού που παράγει ο οργανισμός όταν βλέπει ένα ξένο ερέθισμα όπως αυτός ο ιός. Και χρησιμεύει σαν έναν από τους κύριους μηχανισμούς έναντι των ιών από τον άνθρωπο παραγόμενη. Όταν λοιπόν ο ιός χτυπά την πόρτα του οργανισμού, χτυπά το κύτταρο, δίνεται ένα σήμα στα γονίδια του οργανισμού να παράγουν ιντερφερόνη. Ιντερφερόνη χτυπά το καμπανάκι για να προσελκύσουν, να έρθουν άλλα κύτταρα και να βοηθήσουν στη μάχη έναντι του ιού. Ταυτόχρονα όμως, όπως σωστά αναφέρει ο καθηγητής και πρίτανης στην ανάλυση του, φαίνεται ότι προσελκύεται κατά κάποιο τρόπο, δίνει ένα ερέθισμα παράδοξο στην αύξηση του υποδοχέα, του περίφημου ACE2 υποδοχέα, ο οποίος δράκει σαν υποδοχέας εισόδου του οργανισμού, του μικροοργανισμού αυτού στον οργανισμό μας, του ιού δηλαδή στον οργανισμό μας. Άρα, από μια μεριά δουλεύει προστατευτικά, από την άλλη μεριά οδηγεί στην υπερδιέγερση και στην παραγωγή της πόρτας την οποία χρησιμοποιεί ο ιός για να μπει στον άνθρωπο. Δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα αυτό το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης του ιού με το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Γίνεται πολλή κουβέντα για το τι ακριβώς, ποιο είναι ακριβώς εκείνο το κρίσιμο σκαλοπάτι που οδηγεί κάποιους ανθρώπους σε αυτό το υπερφλεγμονώδες σύνδρομο που μπορεί να οφείλεται σε μια υπερβολική είσοδο του ιού στα κύτταρά μας, ίσως με μηχανισμούς που αφορούν και την ιντερφερόνη. Παρ' όλα αυτά, η ιντερφερόνη χρησιμοποιείται σε μελέτες, θεραπευτικές μελέτες. Μια μελέτη, όπως σωστά αναφέρει ο δημοσιογράφος, ξεκίνησε αυτή τη βδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα δίνεται μάλιστα σε εισπνεώμενη μορφή, προσπαθώντας να βοηθήσει στην άμυνα έναντι του ιού. Και η ιντερφερόνη σε μορφή ενέσιμη χρησιμοποιείται σαν ένα από τα σκέλη θεραπείας σε μια από τις μεγάλες μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε συνδυασμό με ένα φάρμακο που αναστέλει τις προτεάσεις και είναι φάρμακο που ξέρουμε από την θεραπεία του HIV. Δύσκολα και λεπτά θέματα. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε να καταλήξει η επιστημονική κοινότητα στο τι ωφελεί και το τι βλάπτει. Φαίνεται ότι ωφελεί μια πολύ γρήγορη και καλή αντίδραση του οργανισμού παρά μια μετέπειτα καταράκτης φλεγμονής, όλο αυτό το φλεγμονώδες σύνδρομο για το οποίο μιλάμε, το οποίο συμβαίνει σε μια φάση της νόσου εκεί στην 5η με 7η μέρα και το οποίο οδηγεί στις πολύ σοβαρές συνέπειες που αφορούν τον πνεύμονα και την αναπνευστική ανεπάρκεια. Η κυρία Κοστάρα από το infokids.gr. Κύριε καθηγητά, ενώ έχει δρομολογηθεί το θέμα των σχολείων, παραμένει σε εκκρεμότητα εκείνων των κατασκηνώσεων, δεδομένου μάλιστα ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές μέσω ΑΕΔ. Έχει εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο οι κατασκηνώσεις, των οποίων ο πληθυσμός είναι αμυγός παιδικός και εφηβικός, να λειτουργήσουν ως μια μορφή άτυπης καραντίνας, η οποία θα ενισχύσει τη διαδικασία απόκτησης ανοσίας της αγέλης? Πιστεύετε ότι θα μπορέσουν με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και την τήρηση των μέτρων να ανοίξουν φέτος οι κατασκηνώσεις? Ναι, δύσκολο ερώτημα. Έχουμε συζητήσει μάλιστα την τελευταία φορά που μιλήσαμε στην Επιτροπή. Ζητήθηκε από ειδική υπό Επιτροπή να μας στείλει εισήγηση και θα συζητηθεί ή αύριο ή τη Δευτέρα. Μου επιτρέψετε να περιμένω μέχρι τη Δευτέρα. Υπάρχουν
επιχειρήματα σοβαρά όπως αυτή που αναφέρει δημοσιογράφος. Για να, εγώ νομίζω σας αναφέρω την τοποθέτηση της Επιτροπής για αυτό το θέμα. Υπάρχουν υπέρ φυσικά και κατά. Ένας χώρος που μπορεί να λειτουργήσει απομονωμένα για τα παιδιά, ένας χώρος που καλλιεργείται η κοινωνικότητα. Βέβαια, ένας χώρος που υπάρχουν και πολλές επαφές, περισσότερες από αυτές που θέλουμε αυτή την περίοδο, τώρα δηλαδή, τον Μάιο, και που οι αποστάσεις σχεδόν καταργούνται στις κατασκηνώσεις. Το ακούω σαν επιχείρημα, περιμένω την εισήγηση και όλα τα μέλη της Επιτροπής, περιμένουμε την εισήγηση της ειδικής υποεπιτροπής για τις κατασκηνώσεις και θα σας απαντήσω περισσότερα από αυτού. Μάλλον αύριο ή τη Δευτέρα θα το συζητήσουμε. Αλλά έχω ήδη δει μια εισήγηση, θα μου επιτρέψετε να μην σας πω περισσότερα αυτή τη στιγμή. Ο κ. Ξηδόπουλος από το ζούγκλα.gr. Κύριε καθηγητά, όπως έχουμε καταλάβει, η πανδημία θα τεθεί υπό έλεγχο με την ανάπτυξη εμβολίου, αλλά θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να εγκριθεί. Μεταξύ των ήδη εγκεκριμένων, μπορεί κάποιο να βοηθάει δυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως παραδείγματος χάρη αυτού της γρήπης ή της φυματίωσης. Το MMR είναι δυνατό να προστατεύει τα παιδιά από σοβαρά συμπτώματα. Οι άλλοι κορονοϊοί που προκαλούν κρυολόγημα προσφέρουν κάποια ανοσία. Ουφ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για κανένα μισάωρο γι' αυτό, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν αντέχετε να ακούσετε μισή ώρα τα υπέρ και τα κατά. Να πούμε δύο λόγια. Μεγάλη προσπάθεια για να μην ακυρώνει η παρουσία της επιδημίας την πορεία άλλων εμβολίων που είναι σημαντικά και σώζουν ζωές σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε χώρες υπανάπτυκτες, σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Δύο, κάποια εμβόλια όπως το εμβόλιο που αναφέρατε, το BCG της στιγματιώσεως και το εμβόλιο της ΙΛΑΡΑΣ έχουν βρεθεί σε επιδημιολογικές μελέτες. Το τονίζω, είναι επιδημιολογικές μελέτες, ότι σαν να λειτουργούν προστατευτικά. Δηλαδή, χώρες που έχουν πολύ ψηλά ποσοστά κάλυψης με τον εμβολιασμό για τον BCG ή την ΙΛΑΡΑ, το MMR, φαίνεται ότι έχουν λιγότερους καταγεγραμμένους θανάτους. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 με 20 διαφορετικούς λόγους που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν είναι απαραίτητο κάτι που βλέπουμε στην επιδημιολογία να έχει και βιολογική συσχέτιση. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι το BCG, το εμβόλιο της φυματίωσης του συγκεκριμένα, ενεργοποιεί κάποιους μηχανισμούς εσωτερικής άμυνας, εσωτερικής ανοσίας πολύ σημαντικούς και έχουν βρεθεί σε παλαιότερες μελέτες ότι η χρήση του εμβολίου BCG προστατεύει από τους αναπνευστικούς ιούς τα μικρά παιδάκια γενικότερα, σε μελέτες που έχουν γίνει. Και ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες μελέτες σε κάποιες χώρες του κόσμου που δίνονται το εμβόλιο το BCG σαν μια προσπάθεια ενίσχυσης του ανοσολογικού συστήματος. Μάλιστα, οι κύριοι πρωταγωνιστές σε αυτήν την ιστορία είναι συνάδελφοι από την Ολλανδία, με τους οποίους, τους οποίους παρακολουθούμε πολύ στενά, είναι εκλεκτοί συνάδελφοι. Θεωρώ ότι είναι ακόμα αναπάντητο το ερώτημα. Είναι επιδημιολογικά τα δεδομένα. Μπορεί όντως να υπάρχει μια βάση σε αυτό που λέει ο δημοσιογράφος και γι' αυτό δοκιμάζεται και συστήνεται από κάποιους επιφανείς λοιμοξιολόγους. Δεν ξέρουμε αν είναι επιδημιολογική σχέση, είναι βιολογική και θα περιμένουμε την επιστήμη να καταλήξει σε αυτό. Μπορεί να πάρει μερικούς μήνες πριν έχουμε κάποια περισσότερα δεδομένα για το θέμα των εμβολίων. Η κυρία Τσιβίκα από το mononews.gr. Κύριε Τσιόδρα, σε τι χρονικό ορίζοντα αναμένεται να φανεί η επίδραση της πρώτης άρσης των μέτρων στο δικτυρό 0, δεδομένου ότι από Δευτέρα έρχονται και άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα των σχολείων, πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο σχεδιασμό της κυβέρνησης που ήδη έχει ανακοινωθεί για περαιτέρω αποκλιμάκωση με βάση τη γενική εικόνα που παρατηρείται ως προς τη συμπεριφορά των πολιτών? Νομίζω μέρα με την ημέρα εξακολουθεί να παραμένει αρκετά κάτω από το 1 ο αναπαραγωγικός ρυθμός της πανδημίας. Και αυτό παρακολουθούμε εμείς σαν επιστήμονες. Εισηγούμαστε, ξέρετε, την εφαρμογή κάποιων περιοριστικών μέτρων, αν δούμε ότι υπάρχει αύξηση σε επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν την πανδημία και δεν είναι μόνο το ρο 0. Είπαμε, είναι και η κατάληψη σε κλίνες εντατικής θεραπείας, είναι η κατάληψη στις νοσηλευτικές μονάδες κλινών, οι οποίες ενσχετίζονται με τον ιό. Είναι πολλές οι παράμετροι που παρακολουθούμε. Είμαστε επιφυλακοί, δεν έχουμε δει αυτή τη στιγμή κάποια αύξηση. Είναι νωρίς ακόμα, θα υπάρξουν τουλάχιστον άλλες 10 μέρες για να είμαστε πιο σίγουροι για αυτό που λέμε και θα παρακολουθούμε σταδιακά τι γίνεται στην κοινότητα. Νομίζω όσο καλύτερα εφαρμόσουμε όλοι μας τα μέτρα υγιεινής, ανεξάρτητα από το
θα ανοίξουν κάποιοι κλάδοι της οικονομίας ακόμα περισσότερο και το έχει ανάγκη και ο κόσμος. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δημόσια υγεία πάνω από αυτό και πρώτα από αυτό, όπως σας έχω πει και άλλες φορές. Και θεωρώ ότι και την ηγεσία αυτό την ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Θα είμαστε σε επιφυλακή. Δεν μπορώ να πω από τώρα ότι 15 μέρες μετά θα σας πούμε με σιγουριά τι γίνεται, αλλά 15 μέρες μετά θα είμαστε με πιο ακρίβεια, θα ξέρουμε προς τα πού πάμε. Βλέπουμε με αισιοδοξία βέβαια. Να το πω αυτό, ότι κάποιες από τις χώρες που υλοποίησαν κάποια από αυτή την άρση των μέτρων πιο νωρίς από εμάς, είναι σε σχετικά καλό δρόμο. Και αυτό μας δίνει μια καλή αίσθηση για τη συνέχεια. Θα δούμε όμως. Νομίζω αυτό που, το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Είμαστε επιφυλακοί, συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί του ανοίγματος της κοινωνίας, προσέχουμε τη συμπεριφορά μας και αν συνεχίσουμε έτσι θα πάμε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.